Γεια σου, είμαι η Μπέτη και σε καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή. Είμαστε εδώ, ζωντανοί, στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Κάποιοι ήθελαν να μην έχουμε φωνή. Παρά τα αυτά, εμείς είμαστε ακόμη εδώ, πιο δυνατοί. Αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, κάνε εγγραφή, like και άφησε το σχόλιό σου για να μας βοηθήσεις με τον αλγόριθμο, αλλά και για να μάθουμε την άποψή σου. Όποιοι και όποιες παρακολουθήσατε το τρέιλερ που έπαιξε πριν λίγες μέρες, εδώ, στο κανάλι, στο Betty Direct, στο YouTube, σήμερα γνωρίζετε και τον αξιότιμο καλεσμένο μας. Έχω την τιμή να ανακρίνω για μία ακόμη φορά τον γνωστό ποινικολόγο και ανεξάρτητο πλέον βουλευτή επικρατείας, κύριο Παύλο Σαράκη. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Παύλος Σαράκης διαγράφει από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για αχαριστία και αλαζονική συμπεριφορά, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του κόμματος. Πολλοί με ρωτάτε και για τον δημοσιογράφο Λάμπρο Πάσχο. Το καινούριο κανάλι που είχε φτιάξει έφτασε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα 25.000 συνδρομητές. Αλλά έπεσε και αυτό. Όμως ο δημοσιογράφος Λάμπρος Πάσχος είναι παλικάρι. Δημιούργησε καινούριο κανάλι και δημοσίευσε ξανά το συγκλονιστικό οδηπορικό του στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσει άμεσα τις εκπομπές του. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να κάνετε όλη η εγγραφή, γιατί η φήμωση στο διαδίκτυο δεν πρέπει να περάσει. Το βλέπετε κάτω στο Σούπερ, το καινούριο κανάλι, Γνώση του Go, νούμερο 3. Μπορεί να έχουμε και νούμερο 4, νούμερο 5, νούμερο 6, όσο πάει. Σας το έχω και καρφιτσωμένο το link κάτω στα σχόλια. Όλη η εγγραφή χωρίς δεύτερη σκέψη. Και να πω και κάτι, όποιος θέλει να πάρει υλικό από το κανάλι μας, μπορεί να το πάρει ελεύθερα. Εδώ εμείς δεν είμαστε ούτε alert, ούτε focus, ούτε voice news. Για να ρίχνουμε εκδικητικές, ενεργές παραβιάσεις και να κατεβάζουμε κανάλια. Όλοι έχουν δικαίωμα να είναι στον αέρα και να λένε την άποψή τους. Ας περάσουμε όμως τώρα στον καλεσμένο μας, το μαχητικό ποινικολόγο και ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, κύριο Παύλο Σαράκη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, πάρα πολλά και πιστέψτε με, είναι σημαντικά. Να ευχηθώ λοιπόν πριν ξεκινήσουμε και στους τηλεθεατές όσοι μας βλέπουν αυτή την ώρα να έχουν μια καλή θέαση. Αναπαυτικά καθίστε, εδώ θα τα πούμε όλα, εδώ θα γίνει η ανάκριση στον κύριο Παύλο Σαράκη. Κύριε Σαράκη, σας καλησπερίζουμε για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα κυρία Γιάννα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πριν τρεις μήνες περίπου τα είπαμε, σε μια συνέντευξη μετά, ακριβώς λίγες μέρες μάλλον, μετά τη διαγραφή σας. Έχετε καταλάβει τρεις μήνες μετά γιατί σας διέγραψε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί το δελτίο τύπου ήταν κάπως αόριστο. Μιλούσε για αλαζονία, αμετροέπεια, μια συμπεριφορά αλαζονική έναντι των συναδέλφων σας. Εσείς τρεις μήνες μετά έχετε καταλάβει τον πραγματικό λόγο? Φυσικά. Κοιτάξτε, όλοι οι ισχυρισμοί της Ελληνικής Λύσης αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου και του στενού του κύκλου είναι και αναλυθείς και είναι βρίθουν από ψεύδι και από λάσπη. Μία είναι η πραγματικότητα. Οδηγήθηκε ο κύριος Βελόπουλος στην διαγραφή μου από κόμπλες κατωτερότητας. Ο κύριος Βελόπουλος δεν αντέχει σε καμία περίπτωση να έχει δίπλα του πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ισχυρή προσωπικότητα, έχουν καθαρή συνείδηση και έχουν ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα. Είναι λίγο βαρύ το κόμπλεξ κατωτερότητας, πολιτικής κατωτερότητας. Πολιτικής κατωτερότητας. Αισθάνεται λοιπόν ότι είναι πολιτικά κατώτερος από εμένα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει κατηγορηθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι είναι ψεύτης, ότι είναι πολιτικός απατεώνας, ότι είναι γραφικός. Εδώ μάλιστα ο ομόσταυλός του και εκείνος ο οποίος τον ανέδειξε στην πολιτική ζωή, ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, σε μια συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, είπε για τον Κυριάκο Βελόπουλο ότι στερείται ήθους και παιδείας. Εγώ λοιπόν τι άλλο να προσθέσω? Είναι ολοφάνερο γιατί οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Θέλω λίγο να πιαστώ από το κόμπλεξ που είπατε και φαντάζομαι ότι έχετε δει τι έχει γίνει στο διαδίκτυο με τα κανάλια του YouTube, όπως και με αυτό που είστε σήμερα εδώ καλεσμένος. Έχουμε δεχτεί μια
επίθεση σε εισαγωγικά για πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή βίντεο του 2020 ή του 2021 με την πανδημία τότε, για μια φωτογραφία του κυρίου Βελόπουλου από τη Βουλή, για έναν καλεσμένο, για 20 δεύτερα που πρέπει να παίξεις μια δήλωση για να δούμε τι είπε ο κύριος Βελόπουλος για να τη σχολιάσει κάποιος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσουνε κανάλια. Έπεσαν 3 κανάλια του Λάμπρου Πάσχου, το καινούριο του κανάλι. Έπεσε το κανάλι του Δημήτρη του Δεμπέλα τον Μπουρλότο, 2 κανάλια του κυρίου Τάσου Λιμπερόπουλου από την Ελβετία που βγαίνει. Πώς το... Κοιτάξτε να δείτε, είναι από το Focus και από το Alert και το Voice News. Είναι κανάλια όμως συμφερόντων του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν λέω ότι ανήκουν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, νομίζω ότι επειδή ακριβώς αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπάρχει λογοκρισία στο διαδίκτυο και μάλιστα από εκείνα τα πρόσωπα τα οποία έχουν ευεργετηθεί από τα συγκεκριμένα διαδικτυακά κανάλια. Όλοι όσοι αναφέρατε, δεν ήταν λίγες οι φορές οι οποίες στήριξαν την ελληνική λύση με τις διάφορες εκπομπές τις οποίες είχαν παρουσιάσει. Εδώ μιλάμε για ένα άλλο κόμπλεξ, έτσι, επειδή ακριβώς θέλει να ελέγχει, αν θέλετε, όλα τα μέσα εκείνα τα οποία εκφράζουν εθνικές θέσεις, κοινωνικές θέσεις, πατριωτικές θέσεις, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το φαινόμενο. Νομίζω όμως ότι επειδή ακριβώς είναι ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση και νομίζω ότι είναι και ατιμία, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς να δώσουμε την απάντησή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει ο οικονομικός εισαγγελέας και η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Κλιματική Δραστηριότητα οφείλει να διερευνήσει ποιοι είναι οι πραγματικοί μέτοχοι του Alert. Ποιοι είναι οι πραγματικοί μέτοχοι του Focus. Γιατί υπάρχει συνταγματική διάταξη η οποία απαγορεύει στα πολιτικά πρόσωπα είτε άμεσα είτε από το στενό τους περιβάλλοντος από το στενό τους περιβάλλον να κατέχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος και οι ΣΥΝ αυτό να αντιληφθούν ότι όταν θα ξεκινήσουν έναν τέτοιον πόλεμο, να ξέρουν ότι θα υπάρχουν απώλειες από όλες τις πλευρές. Και εγώ είμαι διατεθειμένος πραγματικά να σταθώ δίπλα σε όλους εκείνους που με τέτοιες ενέργειες έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο. Μήπως δεν αντέχει την κριτική ο κύριος Βελόπουλος? Σίγουρα δεν την αντέχει την κριτική, αλλά είπα και επαναλαμβάνω ότι αν συνεχιστεί ο βρώμικος πόλεμος που κάνουν κάποια πρόσωπα τα οποία είτε ο κύριος Βελόπουλος με διάφορα υπονοούμενα που αφήνει στο Focus για το πρόσωπό μου, είτε σε διάφορες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Εάν το συνεχίσει, να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα με αναγκάσει να ξεκινήσω μια μεγάλη έρευνα για το Alert. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα και θα φτάσουμε σε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά θα τον στενοχωρήσουν και θα με στενοχωρήσουν. Να μην συνεχίζει λοιπόν τις προκλήσεις, να μην συνεχίζει αυτά τα άθλια υπονοούμενα που αφήνει για το πρόσωπό μου και για την προσωπικότητά μου, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εάν απασφαλίσω, δεν με σταματάει κανείς και τίποτα. Ωραία, κύριε Σαράκη, ας περάσουμε τώρα λίγο στα θέματα που... Και είμαι ξεκάθαρος. Mm-hmm. Θα ψαχτούμε, ξέρω να ψαχτούμε, να δούμε αυτοί που στους οποίους ανήκει το Alert, εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν ένα τηλεοπτικό κανάλι. Εάν το έχουν, δηλαδή να ανοιχθούν λογαριασμοί, να δούμε ποιοι που βρήκαν τα χρήματα, ποιοι είναι αυτοί που το έχουν, εντάξει, ποιοι έχουν λοιπόν και κατέχουν αυτό το τηλεοπτικό σταθμό. Γιατί ο κύριος Βελόπουλος αρνείται ότι ο τηλεοπτικός σταθμός Alert είναι ένας τηλεοπτικός σταθμός που είναι των συμφερόντων του. Δεν λέω ότι είναι τυπικά στην ιδιοκτησία του, ότι είναι συμφερόντων του. Ωραία, είστε ξεκάθαρος νομίζω. Απόλυτα ξεκάθαρος. Κοιτάξτε, κυρία Γιάννα, να σας πω το εξής και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ. Έχω δει τα τρόλ του κυρίου Βελόπουλου να ασχολούνται με το πρόσωπό μου. Έχω ακούσει διάφορα από ανθρώπους του. Έχω ακούσει και τον ίδιο να αναφέρεται προσβλητικά για το πρόσωπό μου και την προσωπικότητά μου. Και επειδή δεν συγχωρώ, να γνωρίζω ο κύριος Βελόπουλος ότι είμαι έτοιμος για την οποιαδήποτε σύγκρουση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Εμείς να ξέρετε είτε νομικό είτε πολιτικό. Τι έχουμε ακούσει, κύριε Σαράκη. Πάμε λοιπόν, θέλω να περάσουμε στο έγκλημα των Τεμπών. Η παρουσία σας στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν έντονη. Ενοχλήθηκαν οικονομικά συμφέροντα, εντάξει. Και εκεί θεωρώ, εγώ είναι προσωπική μου άποψη, ότι υπήρχαν πιέσεις να με σταματήσουν να ερωτώ προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γιατί ακριβώς στο έγκλημα των Τεμπών ευθύνονται και πολιτικά πρόσωπα, αλλά και πρόσωπα, αν θέλετε, ισχυροί οικονομικοί παράγοντες της ελληνικής οικονομικής ζωής.
Αυτοί ενοχλήθηκαν με τις ερωτήσεις, με τις τοποθετήσεις μου, αν θέλετε, με όλο μου το έργο μέσα στην Επιτροπή των Τεμπών που διερευνούσε το συγκεκριμένο έγκλημα, που εύχομαι και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αποδοθούν οι ευθύνες σε όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμμετοχή, αν θέλετε, με πράξεις και παραλήψεις για να συντελεστεί αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα. Προλάβατε την ακριβώς επόμενη ερώτηση, ότι με το χέρι στην καρδιά θα σας ρώταγα. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθούν αυτοί οι γονείς? Κοιτάξτε, επειδή ζούμε... Και ως νομικός και ως βουλευτής. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα που ζήσαμε πρόσφατα, είναι πάρα πολύ πρόσφατο, η αθώωση του Γιάννου του Παπαντονίου. Εντάξει. Δηλαδή έχουμε ότι στην Ελλάδα για τη διαφθορά στο δημόσιο βία, εγώ το μόνο που θυμάμαι να έχει καταδικαστεί είναι ο συγχωρεμένος Άκης Τζοχατζόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι λευκές περιστερές. Όταν λοιπόν έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν στέκεται στο ύψος, αν θέλετε, των περιστάσεων, δεν στέκεται, δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό της ρόλο και δεν αντιλαμβάνεται ότι η εξουσία, η δικαστική εξουσία, αντλεί τη δύναμή της από τη λαϊκή κυριαρχία, διότι η δικαιοσύνη απονέμεται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Δηλαδή, εκφράζει, αν θέλετε, τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα, τα νόμιμα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας και δεν υπακούει σε οικονομικά συμφέροντα των ολίγων και των ισχυρών. Μήπως οι δικαστικοί με την εκτελεστική εξουσία συνδέονται τόσο στενά στη χώρα μας, ή είναι η δική μου η αίσθηση αυτή? Είναι μια πραγματικότητα την οποία την βιώνουμε κατά όλη τη διάρκεια, αν θέλετε, της μεταπολίτευσης, όπου η εκτελεστική εξουσία είναι εκείνη η οποία επιλέγει την ανώτατη ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης. Και κατά συνέπεια, αφού υπάρχουν επιλογές και ορίζονται από την εκτελεστική εξουσία, είναι λογικό να υπάρχουν, αν θέλετε, και μια αμοιβαιότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο εξουσιών. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση και με το Σύνταγμα, αλλά έρχεται και πάνω απ' όλα από τη διάκριση των εξουσιών, αλλά έρχεται και πάνω απ' όλα σε αυτό που, στο Σύνταγμα, που όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τη λαϊκή κυριαρχία. Κακά τα ψέματα όμως, ο Έλληνας εκεί που πονάει είναι στην τσέπη του. Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος στενάζει, οι μισθοί τελειώνουν στο πρώτο δεκαήμερο, πολύ και την πρώτη εβδομάδα. Υποσχέθηκαν αυξήσεις μισθών, μείωση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Βλέπουμε τα φάρμακα, οι αυξήσεις είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, και αν ναι, πώς θα αλλάξει? Για να αλλάξει, αν θέλετε, όλες αυτές οι πολιτικές που οδηγούν και επιτρέπουν και συγχωρούν την εσχροκέρδεια, θα πρέπει να έχουμε αλλαγή, αν θέλετε, στην πολιτική διακυβέρνηση της πατρίδας μας. Δηλαδή, να έρθουν στην εξουσία εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες σέβονται την κοινωνία και όχι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες καθοδηγούνται από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Είτε είναι εγχώρια, είτε είναι εξωχώρια. Δηλαδή, είτε είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την πολιτική ορθότητα που είναι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είτε εκφράζουν την οικονομική ολιγαρχία. Μην ξεχνάμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκουν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες και είναι εκείνοι οι οποίοι επιβάλλουν, αν θέλετε, και αναδεικνύουν εκείνα τα πρόσωπα τα οποία έρχονται στην εξουσία. Και φυσικά αυτά, η πολιτική μας στη συνέχεια ανταποδίδουν, αν θέλετε, τα ωφέλη αυτά τα οποία έχουν αποκομίσει από την στήριξη των οικονομικών παραγόντων με διάφορες πολιτικές που τις επιτρέπουν να πλουτίζουν. Έχουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε, ότι οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποκτούν μεγαλύτερο πλούτο και οι περισσότεροι χάνουν, αν θέλετε, τις οικονομικές τους δυνατότητες. Τι την ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση και την ολιγαρχία? Να χτιστεί το ελληνικό και να έρθουν να κατοικούν όλοι οι πλούσιοι από όλο τον κόσμο σε μια περιοχή και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω να μην μπορούν να βρουν σπίτι για να το ενοικιάσουν. Ο βασικός πόρος της χώρας μας που είναι ο τουρισμός, είδαμε φέτος για πρώτη φορά, γιατί βγήκαν τα στατιστικά του Ιουλίου, να είναι πτωτικός. Δηλαδή, παρόλο που είχαμε τουρίστες, ήρθαν οι τουρίστες, οι πράξεις δεν υπήρξαν, δηλαδή δεν ξόδεψαν με λίγα λόγια οι τουρίστες. Ναι. Καταρχήν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει οικονομική κρίση. Δηλαδή, υπάρχει μια στενότητα σε αυτό που λέμε στα ευρύτερα στρώματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Και αυτό οφείλεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών του κόστους της ενέργειας και αυτό συνεπάγεται τις αυξήσεις στα τρόφιμα και, αν θέλετε, στο κόστος ζωής. Αλλά δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα εκεί.
Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερον είναι ότι στην Ελλάδα αφήνουμε την εσχροκέρδεια να μαστίζει τον τουρισμό. Δηλαδή δεν λαμβάνουμε εκείνα τα μέτρα να μπορέσουμε να εμποδίσουμε και να περιορίσουμε την εσχροκέρδεια. Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στα νησιά του Αιγαίου. Τρίτον, έχουμε αφήσει για παράδειγμα την Μύκονο να είναι έρμεο σε εγκληματικές οργανώσεις. Διακινούνται ναρκωτικά, διακινούνται πορνεία, διακινούνται όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να είναι πολύ μακριά από το προϊόν, το τουριστικό προϊόν. Πληρώνουμε δηλαδή ως αποτέλεσμα ότι έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτο το οργανωμένο έγκλημα να καρπώνεται ωφέλη ακόμα και στις τουριστικές περιοχές όπως είναι η Μύκονος. Άρα ο τουρισμός δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Όχι βέβαια. Χρειάζεται προσοχή. Μα ο τουρισμός είναι ένα προϊόν, είναι μια βιομηχανία την οποία χρειάζεται να μεριμνούμε ώστε να την αναπτύσσουμε σε υγιείς βάσεις. Και θα πρέπει να έχουμε εκείνη την κουλτούρα ώστε αυτό το προϊόν να μην το, αν θέλετε, το απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι οι πελάτες μας και αυτοί είναι οι χορηγοί της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν έχουμε ευθύνη όλοι μας να προστατεύουμε το τουριστικό προϊόν. Και το γεγονός ότι μειώθηκαν τα έσοδα, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες. Υπάρχει Υπουργείο Τουρισμού, εντάξει, να δούμε τι φταίει και να θέλουν να λογοδοτήσουν στην ελληνική βολή. Θέλω να περάσουμε λίγο τώρα στο μεταναστευτικό. Είδαμε ότι η Γερμανία αλλάζει ρότα, θέτοντας και σε κίνδυνο τη συνθήκη Σέγγεν. Εμείς τι θα κάνουμε, μήπως πρέπει να λίγο να το δούμε διαφορετικά. Ο Χρυσοχοΐδης λέει ότι ο Εύρος είναι απαραβίαστος. Βλέπουμε άλλα πράγματα όμως να συμβαίνουν. Κοιτάξτε να δείτε, η Γερμανία άλλαξε την μεταναστευτική της πολιτική ακριβώς μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που διεξήχθη στα συγκεκριμένα κρατήδια, στη Θουρυγία, στη Σαξονία, στο Βραδεμβούργο. Έχουμε λοιπόν εκεί την έκφραση της κοινωνίας που λέει stop στη λαθρέα μετανάστευση. Εμείς θέλουν δηλαδή η γερμανική κοινωνία να υπερασπιστεί την κοινωνική του ταυτότητα, την πολιτιστική του ταυτότητα, την θρησκευτική του ταυτότητα, την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Αναγκάζεται λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία μέχρι τότε υποστήριζε τα μεταναστευτικά ρεύματα να κλείσει τα σύνορά της. Αυτό για μας θα πρέπει να χτυπήσει, να είναι ένα ισχυρό καμπανάκι και πέρα από τις διαμαρτυρίες θα πρέπει και εμείς να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα ώστε να περιφρορίσουμε τα σύνορά μας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για να έρθει κάποιος στην πατρίδα μας και να αποκτήσει την δυνατότητα διαμονής θα πρέπει να εισέρχεται νόμιμα και φυσικά να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που έρχεται για να μπορέσει να διαβιώσει στην πατρίδα μας. Δηλαδή να είναι χρήσιμος για την οικονομία και κατά συνέπεια και για την κοινωνία. Από το μεταναστευτικό να περάσουμε λίγο στην εγκληματικότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αστυνομικές εκθέσεις, οι σπήρες διαρρηκτών και κλεφτών απαρτίζονται κατά 84% από Ρωμά. 86% από Ρωμά. 86-84% είχα σημειώσει, οκ. Okay. Χωρίς να θέλουμε βέβαια να στοχοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα, υπάρχουν και αλλοδαποί άλλοι, υπάρχουν και Έλληνες, αλλά το 86% εμείς είναι από θα το στοχοποιήσουμε. Μα το 86% αυτών οι οποίοι κατηγορούνται για αυτά τα δικήματα προέρχονται από τη συγκεκριμένη κοινότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα στοχοποίησης από εμάς. Οι ίδιοι στοχοποιούν, αν θέλετε, την κοινότητά τους όταν συλλαμβάνονται σε αυτή, αν θέλετε, την αναλογία να διαπράττουν συγχνεχώς αδικήματα, ποινικά δικήματα. Έχει γίνει και ένα ντου σε εισαγωγικά των Ρωμά τώρα στα ταξί. Είδαμε τι έγινε στα κτέλ. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο Λιβερόπουλος, ο κύριος Λιβερόπουλος, δήλωσε ότι πρέπει να ψηφιοποιηθεί η ειδική άδεια. Γιατί μοιράζουν τις άδειες παντού και μάλιστα είδαμε ότι θέλουν να ελέγχουν ακόμα και με τη χρήση όπλων τους πελάτες. Ποιος θα πάρει τον πελάτη. Δηλαδή εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχουμε. Είναι σοβαρότατο το πρόβλημα, διότι η συγκεκριμένη κοινότητα είναι μια κοινότητα όπου οι περισσότεροι εξ αυτών είναι οπλισμένοι και το έχουμε δει ότι μόλις προχθές είχαμε την επέμβαση της αστυνομίας σε καταβλισμό και τον τραυματισμό αστυνομικών. Κάθε φορά που η αστυνομία επιχειρεί, αν θέλετε, κάνει μια επιχείρηση σε καταβλισμούς, τις περισσότερες φορές έχουμε θύματα από την πλευρά, αν θέλετε, της πολιτείας, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει την ένωμη τάξη. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, θα πρέπει να ξεφύγουμε, αν θέλετε, από προκαταλήψεις ή από διάφορες, αν θέλετε, αντιλήψεις της πολιτικής ορθότητας και θα πρέπει να στείλει το μήνυμα η ελληνική πολιτεία σε αυτή την κοινότητα ότι ή θα διαπαιδαγωγηθεί στην νομιμότητα ή ακριβώς θα αντιμετωπίσει εκείνες τις συνέπειες
που θα οφείλει μια συντεταγμένη πολιτεία να αποδώσει στη συγκεκριμένη κοινότητα. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσει η ελληνική πολιτεία την τάξη και θα πρέπει να την διασφαλίσει σε όλα τα επίπεδα χωρίς διακρίσεις. Γιατί αν κλείσει τα μάτια σε συγκεκριμένη κοινότητα, αυτό το έχει κάνει όλο τον προηγούμενο χρόνο, είδατε σε ποια αποτελέσματα έχουμε φτάσει. Τα περισσότερα εγκλήματα να διαπράττονται από συγκεκριμένα μέλη της κοινότητας. Και μην πει κανείς ότι το αντιμετωπίζουμε ρατσιστικά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι θέμα ρατσιστικό, είναι θέμα των αριθμών, των στατιστικών. Η ελληνική πολιτεία ανακοίνωσε αυτά τα ποσοστά, ότι το 86% των δραστών αυτών των εγκλημάτων προέρχονται από την κοινότητα των Ρωμά. Όταν όμως δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, βλέπετε εσείς να υπάρχει αντιπολίτευση, βλέπουμε βασικά και τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε πάλι για εκλογές. ΠΑΣΟΚ, εκλογές. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Βλέπουμε βέβαια όμως, να το πούμε και αυτό, και τα κόμματα του πατριωτικού χώρου, όπως είναι η Ελληνική Λύση που ήσασταν, η Νίκη, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής, να ανεβαίνουν σε ποσοστά. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχω κάνει μία διαπίστωση, όπου ότι δηλαδή υπάρχει φτώχεια στο έμψυχο δυναμικό των κομμάτων. Δηλαδή στερείται αυτή τη στιγμή η πολιτική σκηνή από πρόσωπα τα οποία πράγματι να έχουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες να προσφέρουν το κάτι παραπάνω στην πολιτική ζωή. Έχουμε δηλαδή μία φτώχεια, φτώχεια στο έμψυχο δυναμικό. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις, υπάρχουν φωτεινά πρόσωπα τα οποία πραγματικά είναι αξιόλογα και προσφέρουν στην πολιτική ζωή, αλλά όμως είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημά μας που αποκλείονται. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχουν φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες αν θέλετε υπερασπίζονται την ιδεολογική ταυτότητα, τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους, να απομονώνονται ή να διαγράφονται. Σε κάθε περίπτωση να περιθωριοποιούνται. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μια στρεβλή έννοια της δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία ξεκινάει από την δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων. Όταν καταργούμε την δημοκρατία μέσα στα κόμματα και όταν υποχρεώνουμε τους βουλευτές να λειτουργούν ως Φιλιππινέζες του αρχηγού, τότε λοιπόν απαξιώνουμε τη δημοκρατία μέσω της κομματοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τη στροφή των ψηφοφόρων σε πατριωτικά κόμματα, αυτό οφείλεται το ότι έχουν αγανακτήσει και αποδοκιμάζουν έντονα όλα αυτά τα οποία που αποκαλούμε όλοι οι πολίτες συστημικά κόμματα. Τα πατριωτικά κόμματα εμφανίζονται ότι είναι απέναντι σε αυτό το σύστημα, ότι είναι απέναντι στην πολιτική ορθότητα. Είναι απέναντι, γιατί μήπως δεν είναι και τα πατριωτικά κόμματα απέναντι. Δηλαδή, εγώ σας μεταφέρω, τι μου λένε οι άνθρωποι κάτω στα σχόλια. Πατριωτικά, πατριωτικά, πατριωτικά και τι γίνεται. Εσείς είχατε πει, να σας θυμίσω, ότι θα βγείτε μπροστά, ότι κάτι θα κάνετε. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό. Ποιο είναι το πλάνο σας? Θα ήθελα να πω το εξής, ότι σίγουρα θα έπρεπε τα πατριωτικά κόμματα να είναι κόμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ελληνική Λύση δεν είναι κόμμα, γιατί έχει κάποια όργανα τα οποία δεν λειτουργούν ποτέ. Έχετε δει κάποια εσείς συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Λύσης ή του Εθνικού Συμβουλίου? Δεν συνεδριάζει ποτέ κανένα κόμμα. Άρα δεν είναι κόμμα. Είναι έτσι. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη Νίκη. Του σέβομαι όλου εκείνου οι οποίοι είναι μέσα στη Νίκη και του ψηφοφόρου τη Νίκη, αλλά όμω είναι ένα κόμμα το οποίο περισσότερο επικεντρώνεται σε θεολογικά ζητήματα. Και όταν κάνουμε πολιτική, δεν μπορούμε να την προσεγγίζουμε μόνο θεολογικά. Πρέπει να προσεγγίζουμε την πολιτική πραγματικότητα και να διαμορφώνουμε τις εξελίξεις με μια συγκεκριμένη πολιτική σκέψη. Όσον αφορά το κόμμα της Φωνής Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ξέρετε, εγώ την σέβομαι, την παρακολουθώ την πορεία της, αλλά όταν βλέπω κόμματα προσωποκεντρικά, δηλαδή μαζί με το όνομα του κόμματος να είναι και το όνομα του επικεφαλής του κόμματος, θεωρώ ότι τέτοια κόμματα τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, την οργανωτική δομή, δηλαδή οι ιδέες να διαχέονται ή και να προέρχονται από τη βάση του κόμματος, ανησυχώ πάρα πολύ για το πόσο μπορούν να έχουν πραγματικά, να μπορέσουν να έχουν μια θετική εξέλιξη στα πολιτικά δρόμενα. Πριν μου πείτε, γιατί θα επιμείνω για το ποιο είναι το πολιτικό σας πλάνο και ποια είναι τα σχέδια τα δικά σας, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι από το κόμμα Νίκη, θα συμφωνήσω σε αυτά που είπατε, αλλά θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι τουλάχιστον, επειδή τον έχουμε φιλοξενήσει, το κύριος Παπαδόπουλος, ο καρδιοχειρουργός, έχει βγει μπροστά και σε άλλα θέματα. Σχολίασε και τη φήμωση του διαδικτύου και την πρόσληψη του κυρίου Στέφανου Δαμιανίδη, του δημοσιογράφου
του Focus στην Ευρωβουλή, στην κυρία Γαλάτου Αλεξανδράκη, το οποίο είναι νομιμότατο, δεν είναι κάτι παράνομο να πάει κάποιος δημοσιογράφος εκεί. Απλά σταματάει με λίγα λόγια να είναι ανεξάρτητος αφού ανήκει σε ένα payroll κόμματος, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα ότι εγώ σέβομαι όλα τα στελέχη της Νίκης και τους βουλευτές της, αλλά είπα ότι η άποψή μου, η πολιτική μου άποψη είναι ότι περισσότερο επικεντρώνονται σε θεολογικά ζητήματα και εκφράζουν απόψεις γύρω, αν θέλετε, με άξονα αν θέλετε, την θρησκευτική του συνείδηση, γιατί είναι αναγκαία, αλλά όμως στην πολιτική χρειάζεται να έχουμε και μια πολιτική σκέψη και να οδηγούμε την κοινωνία, να τους προτείνουμε και λύσεις, πολιτικές λύσεις. Μα οι λύσεις είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό θα επιμείνω ποιο είναι το πολιτικό σας πλάνο, ποια είναι τα δικά σας σχέδια. Κυρία Ρωτάει Γιάννα, ο κόσμος, κύριε Σαράκη. Σας είπα το εξής, ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή ασχολούνται πρόσωπα τα οποία, αν θέλετε, δεν έχουν εκείνο το κοινωνικό αποτύπωμα για να μπορέσουν πραγματικά να κατανοούν τα δρόμενα και να έχουν προτάσεις. Mm. Χρειάζεται να μπουν στην πολιτική και εκείνα τα πρόσωπα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ισχυρές προσωπικότητες. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι και εγώ ειλικρινά αυτούς αναζητώ. Πρόσωπα τα οποία δηλαδή να μην είναι φθαρμένα, να είναι πρόσωπα τα οποία να είναι ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες, να είναι συνειδητοποιημένοι, να έχουν προσωπικότητα και πάνω απ' όλα να έχουν ιδεολογία. Γιατί όταν δεν έχεις ιδεολογία, δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική. Αν θα σας πω και ένα παράδειγμα. Πολλοί αυτοαποκαλούνται πατριώτες. Ο πατριωτισμός είναι ένας τρόπος σκέψης. Και λένε, γιατί, τι λένε οι αντίπαλοι, εγώ δεν είμαι πατριώτης. Ένας ψηφοφόρος της αριστεράς τι λέει, και εγώ είμαι πατριώτης. Όλοι αγαπούν την πατρίδα. Φυσικά και όλοι την αγαπούν την πατρίδα. Η διαφορά μας είναι όμως πώς ακριβώς είναι η πολιτική μας σκέψη, πώς σκεφτόμαστε, δηλαδή πώς προσεγγίζουμε το εθνικό συμφέρον, πώς προσεγγίζουμε ότι θέλουμε την κοινωνική συνοχή, δηλαδή είναι θέμα πολιτικής σκέψης. Θέλουμε να έχουμε κοινωνική συνοχή διαμοιράζοντας, αν θέλετε, την πίτα στους πολλούς ή όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, ότι οι πολιτικοί υπάρχουν για να ενισχύουν τους λίγους, τους εκλεκτούς και οι περισσότεροι να ζουν στα όρια της φτώχειας. Είναι θέμα πολιτικής σκέψης και ιδεολογίας. Γιατί όταν είσαι πατριώτης, θέλεις η κοινωνία σου, τα μέλη της οικογένειάς σου, που είναι όλοι οι πολίτες, να είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή να έχουν πολύ καλή παιδεία, να μαθαίνουν γράμματα στο σχολείο, εντάξει, να αποκτούν τις γνώσεις εκείνες για να προοδεύσουν, να έχουν ένα σύστημα υγείας αξιοπρεπές, δηλαδή όλοι να έχουν το δικαίωμα στο να σώσουν τη ζωή τους, να θεραπεύσουν τις αρρώστιες τους, και αυτό θα πρέπει να το φροντίζει η πολιτεία. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίζει και να τους βλέπει όλους το ίδιο. Και θα πρέπει οι φόροι των πολιτών να πηγαίνουν και να στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική στο Υπουργείο Υγείας όπου τα φάρμακα να κοστίζουν όσο ακριβώς πρέπει να κοστίζουν. Δηλαδή και θα πρέπει να βάζουμε σε προτεραιότητα και τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο ασθενής και όχι το ποιες οικονομικές ανάγκες έχει ο φαρμακοβιομήχανος. Θα επιμείνω. Θα σας δούμε στις επόμενες βουλευτικές, είτε γίνουν το 25, είτε το 26, είτε το 27. Κυρία Γιάννα, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ έχω την ιδεολογία μου. Ανήκω στον εθνικό κοινωνικό χώρο. Έχω πει ότι θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην ανασυγκρότησή του. Και είμαι σε μια πορεία, αν θέλετε, όπου διερευνώ εκείνες τις δυνατότητες να βρεθούν όλα εκείνα τα πρόσωπα, γιατί ξέρετε, δεν πιστεύω ότι εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Αυτοί που τα πιστεύουν αυτά είναι έτσι. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν κινητοποιηθούν πρόσωπα τα οποία πραγματικά έχουν αποτύπωμα στην κοινωνία. Δηλαδή η ίδια η κοινωνία πρέπει να ενεργοποιηθεί και θα πρέπει να ασχοληθούν πρόσωπα τα οποία έχουν και την πολιτική σκέψη, έχουν καθαρή συνείδηση, δεν έχουν εξαρτήσεις, δεν έχουν φθαρεί, για να φέρουμε πραγματικά το νέο στην πατρίδα μας, για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε όλα. Είστε σε καλό δρόμο? Σε πολύ καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Μία παρένθεση πάλι, επειδή ξέχασα να σας ρωτήσω πριν και το είχατε πει και σε μένα στην συνέντευξή μου και στον συνάδελφο τον Λάμπρο τον Πάσχο, με τη μηνυτήρια αναφορά που έχετε καταθέσει, τι έχει γίνει? Γιατί κάποιοι πρέπει να σας πω ότι λένε ότι δεν την έχετε καταθέσει.
Καλά. Εντάξει. Αυτό εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά, όπου έχω καταθέσει όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν μεταξύ εμένα, του Κυριάκου του Βελόπουλου και της αντιπρόεδρου του κόμματος της Δήμητρας Κρητικού. Αυτή τη στιγμή είναι στην εισαγγελία για αξιολόγηση. Εγώ έχω δώσει κάποιες κατευθύνσεις μέσα στη μηνυτήρια αναφορά που θα πρέπει η εισαγγελία να δώσει εκείνες τις εντολές για να διερευνηθούν συγκεκριμένα πράγματα για να φτάσουμε στο ζητούμενο όπως το έχω περιγράψει στη μήνυσή μου. Εγώ θα σας πω, κυρία Γιάννα, το εξής. Δεν εκβιάζομαι, δεν συγχωρώ όταν συκοφαντούμε και να είναι βέβαιοι όλοι εκείνοι ότι θα λογοδοτήσουν. Εγώ δεν συγχωρώ. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ δεν συγχωρώ. Και τον κύριο Βελόπουλο, επειδή ακριβώς έχει φερθεί και όλο αυτό το διάστημα ασχολείται μαζί μου με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ, πολύ ταπεινό, πάρα πολύ ταπεινό, να είναι βέβαιος ότι θα με βρει μπροστά του. Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή... Και να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, του αρέσει να μονολογεί είτε στο Focus, είτε να βάζει τους συνεργάτες του να λένε διάφορα πράγματα. Εγώ τον προκαλώ. Κύριε Βελόπουλε, όποτε θέλετε, ακόμα και στο Focus, είτε στο Alert, να κάνουμε έναν δημόσιο διάλογο για πράγματα που εσείς έχετε πει για μένα και να πω και εγώ για πράγματα που γνωρίζω για εσάς. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εάν είσαστε γενναίος και αν είσαστε έτσι ειλικρινείς με τους φίλους και τους ψηφοφόρους σας. Όποτε θέλετε να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία οδήγησαν στη διαγραφή, πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε και δημόσια. Σας προκαλώ. Μου κάνετε πολύ ωραία πάσα για να πω και εγώ εδώ για ακόμα μια φορά, και το έχω πει και άλλες φορές, ότι αν θέλει ο κύριος Βελόπουλος, εδώ είμαστε, βήμα του δίνουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να έρθει εδώ στο στούντιο, να τον φιλοξενήσουμε, να τον ανακρίνουμε και τον κύριο Βελόπουλο και ό,τι θέλει ο ίδιος. Εμείς εδώ είμαστε. Πάμε λίγο στην ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Το 2013, νομίζω 2014, ήσασταν συνήγορος του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη. Σας κάνω ερωτήσεις που τις έχει θέσει και ο κόσμος στα σχόλια. Λένε τότε ότι χάρη σε εσάς είχε διατηρήσει την ελευθερία του. Ποια είναι η προσωπική σας γνώμη για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη? Είναι αμοιβαίο. Με σέβεται και τον σέβομαι. Και η σχέση μας αφορά εμάς τους δύο. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Ωραία, κύριε Σαράκη, έχουμε κάτι άλλο να θίξουμε καυτό της επικαιρότητας ή να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο? Κάτι που ίσως δεν το είπαμε στη συνέντευξη, που θα θέλατε να περάσετε ως μήνυμα. Ότι σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι οι Έλληνες πολίτες ζουν σε δύσκολες συνθήκες, η ακρίβεια είναι στα ύψη, ότι δυσκολεύεται να βρει ένα ενίκιο σε φυσιολογικές τιμές. Και ότι, για να είμαι ειλικρινής μαζί τους, να μην ελπίζει σε αυτό το πολιτικό σύστημα, είναι χρεοκοπημένο και διεφθαρμένο. Δυστυχώς στην πατρίδα μας υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά και αν θέλουμε να ελπίζουμε, θα πρέπει να είμαστε γενναίοι και να βγούμε μπροστά, να μην παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά να έχουμε ενεργή συμμετοχή. Θα πρέπει δηλαδή και οι πολίτες να αποκτήσουν εκείνο το ψυχικό σθένος και να κάνουν το επόμενο βήμα. Να ασχοληθούν με την πολιτική. Έχουμε ανάγκη από πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, έχουν ξεκάθαρες απόψεις, δεν εξαρτώνται από πουθενά και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στην πατρίδα μας, αν θέλουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Σαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήρθατε για μία ακόμη φορά. Ήρθαμε εμείς, μάλλον την πρώτη, τώρα ήρθατε εσείς. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε, αναλόγως και την επικαιρότητα και το τι θα γίνει στην πορεία. Εμείς βήμα θα σας δίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και σας εύχομαι να έχετε επιτυχημένες εκπομπές, οι οποίες πραγματικά να τις αγαπήσουν οι τηλεθεατές σας και να τρομάζουν τους κακόβουλους. Να είστε καλά. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω στον κόσμο ότι έχουμε ήδη προγραμματίσει μια αποκαλυπτική συνέντευξη, αποκλειστική συνέντευξη του δημοσιογράφου Άρη Σπίνου τις επόμενες ημέρες. Θα κάνετε λίγη υπομονή, που εκεί θα υποθούν τα πάντα. Θα μάθουμε γιατί ο κύριος Σπίνος αποχώρησε από το Alert. Θα μάθουμε πολλά, πάρα πολλά. Λίγη υπομονή και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο καινούριο κανάλι του δημοσιογράφου
του Λάμπρου Πάσχου, γιατί η φήμωση δεν πρέπει να περάσει στο διαδίκτυο. Καλό σας βράδυ.